Καλημερίζω τον κύριο Σταύρο Στεφανάκη, ο οποίος θα ζητήσει την δική μας ψήφο στις εκλογές για του Δήμου Ηρακλείου με το συνδυασμό του κυρίου Καραμαλάκη. Καλημέρα κύριε Στεφανάκη, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα κυρία Δουλγεράκη. Μια χαρά, εσείς τι κάνετε? Μια χαρά. Αυτοδιοικητικές εκλογές στο συνδυασμό του κυρίου Καραμαλάκη. Να σας ακούσουμε τι είναι αυτό και για ποιο λόγο γεννήθηκε από εσάς αυτή η επιθυμία να συμμετέχετε στα κοινά, να βοηθήσετε και να προσφέρετε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Η απόφαση υπάρχει μετά από όριμη σκέψη, ουσιαστικά μετά από συζήτηση με τον κύριο Καραμαλάκη, έναν άνθρωπο τον οποίο εμπιστεύομαι και νομίζω ότι έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε και να δώσουμε στο Ηράκλειο. Μετά από όριμη συζήτηση, από πολλή σκέψη, αποφάσισα να κατέβω υποψήφιο στο Δήμο Ηρακλείου για πρώτη φορά μαζί με την παράταξη του Μιχάλη Καραμαλάκη, όπου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτοδημιούργητος, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταξιωμένος. Έχει φτάσει σε υψηλά σκαλοπάτια στην κεντρική πολιτική σκηνή και νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει πολλά πράγματα να δώσει γενικότερα στο Ηράκλειο. Γι' αυτό αποφάσισα να είμαι μαζί του. Εμπιστεύτηκα την παράταξη και κάνουμε τον αγώνα μας για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της Ηρακλειώτισσας και του Ηρακλειώτη, ούτως ώστε μετά τις 8 Οκτωβρίου να είμαστε η νέα δημοτική αρχή, όπου θα βάλουμε και εμείς το δικό μας γιθαράκι σε αυτόν τον τόπο που ζούμε, σε αυτόν τον τόπο που αγαπάμε, στον τόπο που δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά, που μεγαλώνουν τα παιδιά μας και αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας καθημερινά, όσον αφορά τα απαραίτητα τα οποία είναι της καθημερινότητας που ζούμε, που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και αντιμετωπίζουμε γενικότερα. Θα βάλω το δικό μας γιθαράκι όσο το δυνατόν καλύτερα για να μπορούμε να προχωρήσει αυτή η πόλη ένα σκαλί παραπάνω. Γιατί νομίζω ότι πλέον έχει βαλτώσει, έχει μείνει πίσω σε σχέση με άλλους δήμους που έχουν προχωρήσει με πολύ μεγάλη ταχύτητα και εμείς δυστυχώς, κυρία Δουλγεράκη, έχουμε μείνει πίσω. Ποια είναι γίνα τα λιθαράκια που θα πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε να φύγει και να έχει άλλη δυναμική η πόλη έναντι άλλων πόλεων, να αναπτυχθεί κλπ? Δηλαδή ουσιαστικά είναι αυτά τα οποία μας πονάνε, αυτά που μας άφησαν πίσω, αυτά τα οποία δεν έγιναν. Πού επικεντρώνεστε πολύ περισσότερο και μέσα βέβαια από το πρόγραμμα της παράταξής σας, έτσι? Τι είναι αυτό που πολύ περισσότερο σας ακουμπάει εσάς? Κοιτάξτε, σίγουρα μέσα από το πρόγραμμα της παράταξής μας είναι πολλοί οι άξονες οι οποίοι θέλουν ανάλυση και μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα εκτός από έργα υποδομής. Όσον αφορά το πρόγραμμα, έχουμε πολλά πράγματα τα οποία όμως νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε κάποιες προτεραιότητες σε θέματα βασικά που απασχολούν πλέον τον κόσμο, τα οποία τα αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα σε συζητήσεις που κάνουμε με την κοινωνία για να αντιληφθούμε και να αφουγκραστούμε τον παλμό που πονάει πραγματικά η κοινωνία μας. Όπως? Δύο παραδείγματα, τρία. Εγώ βλέπω, κυρία Δουλγεράκη, ότι ο κόσμος δεν έχει θέλει πράγματα της καθημερινότητας, δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά την κοινωνία. Δηλαδή, τον απασχολεί πάρα πολύ το θέμα της καθαριότητας. Πάρα πολύ. Τον απασχολεί το θέμα το κυκλοφοριακό, το θέμα το πάρκινγκ, το θέμα της σύνδρευσης, το θέμα του φωτισμού. Δηλαδή, πράγματα απλά, τα οποία νομίζω ότι στο 2023 έπρεπε να μην τα συζητάμε πλέον. Δηλαδή, μιλάμε για κάποιες περιοχές του Ηράκλειου οι οποίες είναι φαντάσματα από θέματα φωτισμού. Για παράδειγμα, η περιοχή εκεί του παλιού Ξενία, κάτω εκεί στο Γυμνικό Περίπτερο. Η περιοχή του Φάρου στην Αγία Καρνασό. Κάποια σημεία αναφοράς στο Ηράκλειο τα οποία δυστυχώς είναι φαντάσματα. Εν τω μεταξύ, είναι τέτοια ωραία σημεία που θα μπορούσαν να είχαν αναδειχθεί εντελώς διαφορετικά. Το θέμα το κυκλοφοριακό και το θέμα του πάρκινγκ είναι, νομίζω, ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αποφεύγει ο κόσμος να μπει στο κέντρο του Ηρακλείου. Αποφεύγει να μπει ο κόσμος στο κέντρο του Ηρακλείου, κυρία Δουλγεράκη, γιατί έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα με το πάρκινγκ. Δυστυχώς γίνονται υποδομές χωρίς να υπάρχει υπόβαθρο. Πεζοδρομούμε, κάνουμε διαδικασίες, φτιάχνουμε κάποια έργα, χωρίς όμως να σκεφτούμε το τι μπορεί να προκύψει. Πρώτα πρέπει να μελετήσουμε τα υπόλοιπα και μετά να προχωρήσουμε σε ένα έργο. Δηλαδή, η συνολική εικόνα ενός έργου είναι το καλό αποτέλεσμα. Όχι απλά να κάνουμε ένα πεζοδρόμιο. Ο κόσμος πλέον δεν μπορεί να μπει στο Ηράκλειο, αποφεύγει να μπει. Αυτό, ξέρετε, έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να δουλέψουν τα καταστήματα. Όταν κάποιος, δηλαδή, μπαίνει με στεναχώρια μέσα στο Ηράκλειο,
το αποφεύγει. Εκεί που είναι να μπει δύο φορές την εβδομάδα, θα το αποφύγει, θα μπει μία φορά σε 15 μέρες. Γιατί, κύριε Στεφανάκη, μπορεί κάποιος να κυκλοφορήσει σε όλα τα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου αυτή την ώρα με ευχέρεια? Μπορεί να περπατήσει πάνω σε πεζοδρόμια τα οποία δεν ξέρει αν είναι πεζοδρόμια, είναι ράμπες αυτοκινήτων, αν είναι χώρο στάθμευσης, αν έχουν τη δυνατότητα να περπατήσουν απάνω μικρά παιδιά, νέοι γέροι κλπ., γυναίκες, μητέρες. Μπορεί να το κάνει αυτό? Όχι, φυσικά όχι. Μπορεί να περπατήσει σε δρόμους με παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα από τη μία και με την άλλη και με τομές τεράστιες, με το συμπάθιο αμερικάνικες μεγάλες, με βαθουλώματα, ένα δόστρωμα ελεηνό για το Ηράκλειο. Έχει αισθητική αυτή η πόλη? Δυστυχώς όχι, και να σας πω κάτι. Επειδή ασχολούμαι και με το χώρο της υγείας, είναι ένας ευαίσθητος τομέας, όπου είναι η επαγγελματική μου δραστηριότητα τα τελευταία 20 χρόνια και γνωρίζω πολύ καλά το θέμα. Πιστέψτε με, το θέμα των ΑΜΕΑ είναι τόσο δύσκολο μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Δηλαδή, παρκάρει κάθε ένας όπου θέλει. Σίγουρα βέβαια Μισό λεπτό όμως, να μην παρεξηγηθούμε. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που σέβομαι, οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Ο καθένας από εμάς δεν έχει τη δυνατότητα να περπατήσει με ασφάλεια πουθενά στους δρόμους των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. Γιατί αν Ηράκλειο είναι μόνο ένα σταυρός πόλης, να με συγχωρείτε, αλλά τώρα είμαστε εκτός πραγματικότητας. Αυτό ακριβώς. Δυστυχώς ο Δήμος Ηρακλείου δεν είναι μόνο ο σταυρός της πόλης. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Και εκτός αυτού, μιλάμε και για κάποιους περιαστικούς Δήμους, κυρία Δουργεράκη, όπου βλέπω το τελευταίο διάστημα ότι δεν ασχολείται κανείς. Δηλαδή, βλέπω αρκετά χωριά τα οποία είναι στο Δήμο Ηρακλείου. Το τελευταίο διάστημα εννοείται τα τελευταία 8 χρόνια, φαντάζομαι. Σωστά. Γιατί τον ακριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας δεν γίνεται. Σωστά, έχετε δίκιο. Σε συνομιλίες που έχω, ας πούμε, με τους ανθρώπους αυτούς, και μιλάμε για κάποια χωριά στους περιαστικούς Δήμους, τα οποία έχουν πάρα πολύ κόσμο. Έχουν νέους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή. Και δυστυχώς δεν ασχολείται κανείς μαζί τους. Φανταστείτε ότι έχει να πάει αντιδήμαρχος σε περιοχές τέτοιες, σε περιαστικούς δήμους, 2 χρόνια. 2 χρόνια έχει να περάσει αντιδήμαρχος από τέτοιες περιοχές, από χωριά περιαστικών δήμων. Πώς μπορεί να γίνει έργο σε αυτά τα χωριά, σε αυτές τις περιοχές? Πώς μπορεί να γίνει έργο όταν κάποιος αντιδήμαρχος αρμόδιος κάνει να πάει 2 χρόνια? Στην επαγγελματική μας δραστηριότητα και στην καθημερινότητά μας έτσι λειτουργούμε. Κάνουμε να πάμε στο γραφείο μας και στη δουλειά μας 1 χρόνο και 2 χρόνια. Δυστυχώς νομίζω ότι έχουμε βασικά θέματα οργάνωσης μέσα στο Δήμο. Θέματα οργάνωσης, θέματα ταξινόμησης, ίσως θέματα ανθρώπινου δυναμικού, ίσως θέματα κάποιων εργαλείων των οποίων πρέπει να δούμε. Πάντως το σύστημα δυστυχώς, κυρία Δουργεράκη, δεν δουλεύει σωστά. Κατά την εκτίμησή σας. Και έχουμε βαλτώσει. Μισό λεπτό τώρα. Κατά την εκτίμησή σας και βάσει όλων αυτών των πολύ σημαντικών ελλείψεων που παρουσιάζει το Ηράκλειο, αυτό το βαλτωμένο, όπως το χαρακτηρίσατε, Ηράκλειο, που δεν μπορεί να προχωρήσει και να κάνει βήματα προς τα πάνω σε σχέση με άλλες πόλεις που πραγματικά ανθίζουν και τις χαίρεσαι και λίγο εκεί νιώθεις και το αίσθημα της ζήλιας. Μικρό ή μεγάλο, δεν έχει σημασία το μέγεθος αυτό. Ρωτάω, βάσει του δικού σας του προγράμματος, ενώ της παράταξης με την οποία ζητάτε την ψήφο των Ηρακλειωτών, πόσο εύκολο είναι να γίνουν βήματα, απλά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή αλλαγής της αισθητικής και της καθημερινότητας, και όχι με μια περίοδο χάριτος που θα σου λέει 1 μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες, 5 μήνες, αλλά άμεσα βήματα? Να σας πω, κυρία Δουργεράκη, νομίζω ότι όταν υπάρχει η όρεξη και η θέληση, μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Εμείς οι ίδιοι, εμείς οι άνθρωποι, τα κάνουμε όλα. Το ίδιο είμαστε και στην καθημερινότητά μας και στις δουλειές μας. Πάντα κάποιοι καταφέρουν και κάνουν τη διαφορά σε όλες τις δραστηριότητες. Έτσι. Νομίζω ότι όταν υπάρχει θέληση και όρεξη, μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν, κυρία Δουργεράκη, πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα τρέξουν το επόμενο διάστημα και όπως τρέξουν και το προηγούμενο βέβαια φυσικά διάστημα, έτσι. Αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία πρέπει να τα απορροφήσουμε. Δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα να πάει χαμένο. Να γίνουν μελέτες. Ένας Δήμος για να προχωρήσει, κυρία Δουργεράκη, πρέπει να έχει μόνιμα ένα ντουλάπι γεμάτο μελέτες.
μία να βγαίνει, δύο να μπαίνουν. Για να προχωρήσει να γίνει έργο, και οι μελέτες και λεφτά. Πρέπει να τρέχουν συνεχώς. Και να έχει και λεφτά και να έχει και διεκδικητικό πλαίσιο. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει και ένα απόθεμα στο ταμείο που είναι άστο να πάει. Και αυτό δεσμευμένο, τα 25 εκατομμύρια. Σωστά. Και με πάρα πολλά προβλήματα, έτσι. Είμαστε σε πάρα πολύ κρίσιμο σημείο, κυρία Λιγράκη, πιστεύω. Και δεν μας δίνεται το περιθώριο να χάσουμε ούτε μία μέρα από τώρα και μετά. Ούτε μία μέρα πραγματικά. Έχει άλλους δήμους στην Ελλάδα, επειδή δραστηριοποιούμε επαγγελματικά και στην Κρήτη και εκτός Κρήτης και ταξιδεύω αρκετά συχνά. Έχει άλλους δήμους στην Ελλάδα που ακμάζουν, κυρία Τουργεράκη. Δήμους που κάνουν πράγματα, δήμους πρότυπα. Και είμαστε ένα Ηράκλειο, ένας δήμος Ηρακλείου, από τα νούμερο 1. Τουριστικούς προορισμούς πλέον από τα νούμερο 1. Mm-hmm. Και όπως δείχνουν οι στατιστικές, τα επόμενα χρόνια αυτό το ποσοστό θα διπλασιαστεί και θα τριπλασιαστεί με τα έργα τα οποία να γίνουν μέσα στην επόμενη πενταετία. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι. Δεν είμαστε να χάνουμε λεπτό. Έργα μπορούν να γίνουν, υποδομές μπορούν να γίνουν. Η καθημερινότητα του πολίτη που πλέον συζητάμε το 2023 δεν έπρεπε καν να τη συζητάμε. Δεν έπρεπε καν να συζητάμε για τα θέματα αυτά που προαναφέραμε προηγουμένως. Νομίζω ότι δεν έχουμε περιθώριο να χάσουμε λεπτό. Η παράταξη του Μιχάλη του Καραμαλάκη νομίζω ότι έχει τη δυναμική. Απαρτίζεται το ψηφοδέλτιο με άξιους νέους ανθρώπους, ανθρώπους με όρεξη, ανθρώπους με όραμα, ανθρώπους με δυναμισμό, ανθρώπους που έχουν αποδείξει ότι στην προσωπική του ζωή έχουν καταφέρει πολλά πράγματα με πολύ σοβαρές επαγγελματικές δραστηριότητες. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά το κομμάτι από τις 8 Οκτώβρη και μετά, αν είμαστε δημοτική αρχή, που θεωρώ προσωπικά ότι θα είμαστε, να μην χάσουμε ούτε μία στιγμή. Η δύναμη που έχει ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι δεν θα χάσουμε ούτε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ συγκεντρωτικός, έχει όλα τα φόντα, όλες τις δημόσιες σχέσεις λόγω της θέσης που ήταν. Έχουμε πολλές πόρτες ανοιχτές αυτή τη στιγμή σε Υπουργεία που μπορούμε να φτιάξουμε μελέτες, μπορούμε να υλοποιήσουμε, μπορούμε να απορροφήσουμε κονδύλια και να φτιάξουμε ένα Ηράκλειο πρότυπο. Μάλιστα. Ένα Ηράκλειο πρότυπο όπως του αξίζει. Κύριε Στεφανάκη, ζητάτε την ψήφο μας. Ποιος είναι ο Σταύρος ο Στεφανάκης? Λοιπόν, ο Σταύρος Στεφανάκης. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι δημότης Ηρακλείου, ζω με την οικογένειά μου, είμαι παντρεμένος, έχω 3 παιδιά, ασχολιέμαι με το χώρο της υγείας πάρα πολλά χρόνια, δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά εντός και εκτός Κρήτης. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι εργατικός γενικότερα, μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι εργατικός και αυτό που θα ασχοληθώ, να ασχοληθώ σοβαρά, επαγγελματικά, και να φέρω αποτέλεσμα. Μου αρέσει να δημιουργώ. Μου αρέσει να δημιουργώ πράγματα, να φτιάχνω πράγματα. Μου αρέσει να δουλεύω ομαδικά. Το ίδιο έχω κάνει και στην επαγγελματική μου δραστηριότητα. Είμαστε πολλά άτομα. Δουλεύουμε ομαδικά. Δουλεύουμε, σκεφτόμαστε, αποφασίζουμε, υλοποιούμε και δημιουργούμε. Το ίδιο θέλω να προσφέρω και στα του Δήμου. Νομίζω ότι με συλλογική προσπάθεια, μέσα από συλλογική προσπάθεια και μέσα από συζήτηση γίνονται πράγματα, κυρία Δουλγεράκη. Μέσα από συλλογική προσπάθεια και από συζήτηση. Όταν φυσικά, όπως είπαμε και πριν, υπάρχει η θέληση και η όρεξη. Ζητώ προσωπικά την ψήφο της Ηρακλειώτισσας και του Ηρακλειώτη να εμπιστευτούν την παράταξη, να εμπιστευτούν εμένα τον ίδιο τον Σταύρο του Στεφανάκη και να είναι σίγουροι ότι θα φερθώ αντάξια των προσδοκιών για την νέα δημοτική αρχή και θα είμαι δίπλα στους δημότες. Και τώρα και μετά τις εκλογές. Είναι πολύ βασικό αυτό που σας λέω, κυρία Δουλγεράκη, γιατί βλέπω ότι οι περισσότεροι εμφανίζονται μόνο κατά τη διάρκεια των εκλογών. Γιατί όταν ακούω πραγματικά ότι ο αντιδήμαρχος κάνει να πάει σε περιοχή 2 χρόνια, άρα εμφανίζεται μόνο όταν είναι προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, εμείς προσπαθούμε, κυρία Δουλγεράκη, να έχουμε μία ανθρωποκίνηση.
Κύριε Στεφανάκη, εγώ εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δύναμη να έχετε για την συνέχεια σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Κρατάμε όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε για τα κίνητρά σας, για το τι ήταν αυτό που σας έκανε να θέσετε υποψηφιότητα και με το συνδυασμό βέβαια και το πρόγραμμα του κυρίου Καραμαλάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, κυρία Τουργεράκη. Καλημέρα, ευχαριστώ. Καλημέρα και σε εσάς.